Δεν αποδεικνύεται αθέμητη ανάμειξη <συνδιανή> τη Γενική Λογίστρια Ρέα Γεωργίου. Στα αντικείμενα τη έρευνα, η κατάχρηση τη θέση που κατέχει, σύμφωνα με το πόρισμα τη Ερευνητική Επιτροπή για το Σφαγείο Σύπρα, το οποίο ανήκει στον σύζυγό τη. Σε όλο το εύρο τη έρευνα δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε προσωπική παρέμβαση τη Ρέα Γεωργίου. Οι μαρτυρίε έκλειναν μόνο σε υπόνοιε και οι υποψίε χωρί να έχουν κατατεθεί οποιαδήποτε στοιχεία. Καταλήγουμε ότι δεν μπορεί να αποδοθεί οποιοδήποτε είδου ευθύνη στη Γενική Λογίστρια. Το πόρισμα δόθηκε το μεσημέρι στη δημοσιότητα από τον Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη. Το αποτέλεσμα τη πειθαρχική έρευνα αυτή στάληκε στην νομική υπηρεσία. Έτυχε ενδελεχού μελέτη από μια ομάδα αρμοδίων λειτουργών που χειρίζονται αυτά τα θέματα και η θέση της νομικής υπηρεσίας διαβιβάστηκε στην αρμοδία αρχή που είναι το Υπουργικό Συμβούλιο. Αντιθέτω, για την εταιρεία ΣΥΠΡΑ, η Ερευνητική Επιτροπή διαπιστώνει ότι διαχρονικά επεδείκνει κάποια αυθαίρετη συμπεριφορά και μη συμμόρφωση προς τις νομοθετικές της υποχρεώσεις. Αναφερόμαστε συγκεκριμένα στην ανέγερση οικοδομών χωρί άδεια, στη μη συμμόρφωση με διαδικαστικά διατάγματα καθεδάφιση και στην προσπάθεια διαιώνιση των παρανομιών τη, χρησιμοποιώντα χρονοβόρε διαδικασίε διοικητική φύσεω. Από την άλλη, χρησιμοποιούσε όποτε τη βόλευε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ενώ από δικέ τη ενέργειε εκδίδω διάταγμα μη πώληση και η εκποίηση ακόμη και μη ενοικίαση του κεντρικού σφαγείου Κοφίνου, ακολούθω επιζητούσε να εκμεταλλευτεί η ίδια τι εγκαταστάσει του κεντρικού σφαγείου Κοφίνου. Τα μέλη τη Ερευνητική Επιτροπή θεωρούν ότι δεν προκύπτει ζήτημα ευνοϊκή μεταχείριση από πλευρά αστυνομία προ την ιδιοκτήτρια εταιρεία του σφαγίου Εν τούτη, σημειώνει ότι οι έλεγχοι θα μπορούσαν να είναι πιο τακτικοί. Κατόπιν συνεννόηση με την Επίτροπο Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, παλήφονται στοιχεία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και προστασία των ποινικών ερευνών που δυνατόν να διαταχθούν.